Σοκαριστικά στοιχεία φέρνουν στο φως στελέχη του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδας, σύμφωνα με τα οποία ένα στα τρία βενζινάδικα κλέβουν μέχρι και 12 λεπτά το λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη. Σύμφωνα με την εφημερίδα Έθνος, ένα επιτίδιος πρατηριούχος μπορεί να κερδίσει ακόμη και 18.000 ευρώ μηνιαίως. Στο δημοσίευμα αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι οι οδηγοί στα 50 λίτρα με τιμή βενζίνη στο 1,77 ευρώ το λίτρο χάνουν γύρω στα 6 ευρώ. Στον αντίποδα, ένα πρατήριο που πουλά κατά μέσο όρο 5.000 λίτρα την ημέρα ή 150.000 λίτρα τον μήνα, αν κλέψει στην Αγγλία θα κερδίσει μέχρι και 18.000 ευρώ μηνιαίως. Οι επιτίδιοι βγάζουν κέρδη παρεμβαίνοντας στη λειτουργία των αντλιών με ηλεκτρονικούς μηχανισμούς ή στο λογισμικό. Όπως σημειώνει το δημοσίευμα, στελέχη του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδας αλλά και βενζινοπόλες καταγγέλνουν τις ελόγω πρακτικές, υποστηρίζοντας πως η μεγάλη πτώση της ζήτησης αλλά και η απουσία ελέγχου βοηθούν τους επιτίδιους, με αποτέλεσμα να χρεώνουν τους οδηγούς από 3,5 ως και 7% επιπλέον από την πραγματική τιμή. Το μόνο που έχουμε να συστήσουμε στους καταναλωτές είναι να προσέχουν και να μην έχουν σαν δέλεαρ πάντα την επιλογή ενός βενζινάδικου βάσει της φθηνότερης τιμής. Διότι κάποιοι συνάδελφοι εντός παρενθέσεως κακοί κατά μας εκμεταλλεύονται την αφέλεια και την οικονομική κρίση που επικρατεί αυτή τη στιγμή, δελεάζουν τους καταναλωτές κατεβάζοντας τιμές και φυσικά δεν τους παραδίδουν τις σωστές ποσότητες σε καύσιμα. Εκεί που γίνεται κάτι τέτοιο είναι με τα πιο σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα και δεν μπορεί να βρεθεί. Απλά είπαμε ότι να τους παραξενεύει και να έχουν σαν μπούσουλα την ιδιαίτερα ελκυστική τιμή. Υπάρχουν βενζινάδικα αυτή τη στιγμή, γενικώς στην Ελλάδα μιλάω, δεν μιλάω σε τοπικό χαρακτήρα μόνον, που πουλάνε τιμή δηληστηρίου. Το πιο φτηνό βενζινάδικο με το πιο ακριβό βενζινάδικο αυτή τη στιγμή στον Τομό Καβάλα, σε ένα φουλάρισμα ενός ρεζερβουάρ, δηλαδή κατηγορία 45 λίτρων, η διαφορά είναι γύρω στα 7 ευρώ. Δεν νομίζω λοιπόν ότι αξίζει ένας καταναλωτής να ρυψοκινδυνεύσει, να έχει ελλειμματική παράδοση προσδοκώντας να κερδίσει αυτά τα 6-7 ευρώ και να πηγαίνει από τη μία άκρη του νομού ή της πόλης στην άλλη, προκειμένου να περιμένει στην ουρά για να βάλει σε κάποιο πρατήριο φτηνό καύσιμο, ρισκάροντας τη σωστή παράδοση.